έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα, την τελευταία ημέρα αυτού του συναρπαστικού κύκλου ομιλιών με δυναμικές γυναίκες, μια σχεδιάστρια η οποία με τις εκλεκτικές δημιουργίες της έχει καταφέρει να δώσει νέο ορισμό στο σύγχρονο κόσμο μας σήμερα. Θα μιλήσουμε όχι μόνο για τα κοσμήματα που επιλέγει σήμερα η σύγχρονη γυναίκα να φορέσει, αλλά και για το πώς η ίδια κατάφερε να βρει τη δική της φωνή μέσα στον ιστορικό οίκο κοσμημάτων Κέσαρης. Αναστασία, καλημέρα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σε έχουμε σήμερα μαζί μας στο Marie Claire Power Talk. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι σε ένα τέτοιο event που δίνει τόσο μεγάλη πλατφόρμα στις γυναίκες να βγουν προς τα έξω, να δείξουν τη δύναμή τους και όλα όσα καταφέρουν να κάνουν. Μεγάλωσε σε μια οικογένεια η οποία έχει συνδεθεί με το κόσμημα. Θα λέγαμε ότι ο όρος κόσμο βρίσκεται στο DNA σας και στο δικό σου. Χαραγμένο, οπότε πόσο εύκολο ήταν να ασχοληθείς αποκλειστικά με αυτό, να αφήσεις την αρχιτεκτονική όπου έχεις σπουδάσει κατά μέρους και την καταξιωμένη πορεία που έχεις στο Λονδίνο και να γυρίσεις πίσω να συνεχίσεις την παράδοση της οικογένειας? Ναι, είναι αυτό που λες, ήταν στο DNA μου, δηλαδή μου ήταν αγαπητό και να έκανα θα κατέληγα εκεί πέρα. Είναι μια πολύ ωραία δουλειά, είναι συναρπαστικό το... Αυτό που κάνουμε έχει απίστευτες δυνατότητες, μου αφήνει την ελευθερία να συνεχίζω να σχεδιάζω, να συνεχίζω να ονειρεύομαι, να συνεχίζω να κάνω όλα αυτά που σκέφτομαι πραγματικότητα και αυτά τα πράγματα που τα πιάνω στα χέρια μου και τα βλέπω. Οπότε μου ήταν πολύ φυσικό, αν και μου άρεσε πολύ και η αρχιτεκτονική. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα μέσα από αυτήν που τα χρησιμοποιώ και τώρα στη δουλειά μου καθημερινά, αλλά ήταν της μοίρας μου γραφτό. Νομίζω η αρχιτεκτονική έχει επηρεάσει φανερά τα σχέδιά σου. Ναι. Έχεις, νομίζω, χαράξει μια δική σου πορεία και στο όρο, θα έλεγα, statement κόσμημα. Ναι. Το να δημιουργείς ιδιαίτερα σχέδια εκλεκτικά, τα οποία εναρμονίζονται με τον τρόπο που επιλέγει κάθε γυναίκα να ντυθεί στην καθημερινότητά της, είτε αυτό λέγεται κλασικό ντύσιμο, είτε πιο μοντέρνο. Ναι, ναι. Ήταν ο σκοπός μου από την αρχή, νομίζω, να, εκτός του να προσεγγίσω, ας πούμε, ένα λίγο πιο διαφορετικό κοινό από το... από αυτό που νομίζει ο κόσμος ότι είναι το κοινό του Κέσαρη, γιατί δεν είναι μόνο τα πολύ πολύ ακριβά, έχει από όλα. Αλλά ήθελα να το βγάλω και να το πω δυνατά ότι έχει από όλα. Mm-hmm. Οπότε ο πρώτος μου στόχος ήταν να είναι λίγο πιο προσιτά στις τιμές, mm-hmm. και από μέσα μου αυτό που μου έβγαινε είναι ότι είχα την ανάγκη να είναι κάτι έντονο, κάτι δυνατό, κάτι που να φαίνεται και κάτι που όταν όλα το παθαίνουμε δυστυχώς, που δεν ξέρουμε τι θα φορέσουμε, θα πετάξουμε τον κόσμο πάνω μας και ακόμα και με ένα μαύρο φόρμα, με ένα κουστούμι, με ένα οτιδήποτε πιο, ας πούμε, απλό, θα σου δίνει ένα χαρακτήρα και ένα statement, όπως λες. Έχω πολλές φορές ερωτηθεί για ποια ηλικία σχεδιάζω και δεν το βλέπω έτσι. Πιο πολύ σχεδιάζω για έναν τύπο γυναίκας, ας πούμε, παρά για έναν τύπο γυναίκας που έχει μια φωνή που θέλει να ακουστεί. Mm-hmm. Όχι για ηλικία. Αυτό δεν έχει ηλικία. Αυτός ο τύπος γυναίκας που περιγράφω είναι άνευ ηλικίας. Είναι από μικρή μέχρι μεγάλη και το ίδιο πάθος μέσα της, ας πούμε. Η οικογένειά σου πώς αντέδρασε όταν τους ανακοίνωσες ότι, ξέρετε τι, αγαπάω πάρα πολύ την αρχιτεκτονική, έχω σπουδάσει, ήμουν δίπλα στον καταξιωμένο designer Philip Stark, αλλά θέλω να γυρίσω πίσω να ασχοληθώ με το κόσμο. Το περίμεναν, ήταν ανατροπή? Κοίτα να δεις, την πρώτη φορά, ας πούμε, που έτσι δήλωσα την επιθυμία μου να γυρίσω στην Ελλάδα, ήταν σαν να μου συμπεριφερθήκαν η οικογένειά μου σαν να κοροϊδεύω, σαν, ας πούμε, τι λες τώρα, ας πούμε, σιγά μην γυρίσεις. Και έλεγα εγώ, και σιγά σιγά το έχτιζα στο μυαλό μου, ο πατέρας μου δεν ήθελε με τίποτα να γυρίσω. Μου έλεγε τι κάνεις, τι να έρθεις εδώ, ήτανε... τα πράγματα δεν ήταν πολύ καλά εδώ στην Ελλάδα. Δεν τους ήταν εύκολο να το αποδεχτούν, δηλαδή μου πήρε 3 χρόνια να το λέω σαν concept και μέχρι να έρθω και να είμαι εδώ. Κοιτάξτε, όταν άρχισα να δουλεύω στην εταιρεία, προφανώς έχω μια οικογένεια που είναι ακόμα και ο αδελφός μας που είναι 30 χρόνια δουλεύει στην εταιρεία, οπότε ήμουν εγώ η μικρή, η γυναίκα, που έπρεπε κάπως κάτι να κάνω για να ξεχωρίσω. Είναι όλη μου η οικογένεια πολύ δυναμική, πολύ έντονη, με πολλές ιδέες, με πολύ κύρος. Οπότε κάπως έπρεπε κι εγώ να είμαι μικρή, ας πούμε, που κάτι θα πω για να ακουστώ και κάτι θα κάνω. Και έτσι διάλεξα να κάνω και το λίγο πιο διαφορετικό. Και το, όπως έχω ξαναπεί, το Τιτάνιο ήταν κάτι που δεν το ξέρανε πολύ μέσα στην δουλειά ακόμα, οπότε πήγα να το κάνω επίτηδες για να μην έχουν ακόμα πολλή άποψη.
Εντάξει, προφανώς δεν έγινε 100% αυτό, έχουν άποψη για τα πάντα και καλά κάνουν. Αλλά ναι, δεν ήταν ας πούμε. Αλλά νομίζω σε κάθε οικογενειακή επιχείρηση που υπάρχει ένας μπαμπάς. Ακριβώς. Είναι, κάνει, και είναι και το σωστό για μένα. Βοηθάει τα παιδιά με το να τα. Με το να τους βάζει δυσκολίες που θα μάθουν κάτι από αυτό ή που θα βγουν κερδισμένες, ναι, ναι. Εντάξει, το λέω από την άποψη ότι ο Λίπος και Έσαφης παραδοσιακά έχει συσχετιστεί στο μυαλό του πολύ, του περισσότερου κόσμου με το όνομα του μπαμπά σου και του αδερφού σου στη συνέχεια. Δηλαδή, δύο άντρες μέχρι στιγμής ήταν στα ενία του οίκου και ξαφνικά ήρθε η μικρότερη της οικογένειας από το Λονδίνο με φρέσκες ιδέες να προσπαθήσει να αποδείξει ότι μπορώ να έχω τη δική μου ταυτότητα μέσα από τον Νίκο που σχεδίαζε κατά κύριο λόγο κλασικά κοσμήματα. Το αποδέχτηκαν. Πρώτα απ' όλα, να πω ότι η μαμά μου δεν φαίνεται επειδή επιλέγει να μου φαίνεται. Mm. Αλλά είναι από τα πιο βασικά κομμάτια της επιχείρησης και το πώς έχει αρχίσει. Και το λέω επειδή είναι και μιλάμε και για τις γυναίκες, ότι ας πούμε είναι πολύ έντονη η παρουσία της. Δεν τη χάνεις ποτέ μέσα στο κατάστημα. Δεν αφήνει τίποτα που να μην το κοιτάει, τίποτα που να μην το. Δηλαδή ασχολείται με την πιο μεγάλη πέτρα μέχρι τη σκόνη που έχει. Δηλαδή κρατάει αυτό το σπίτι, ας πούμε, να υπάρχει. Αλλά τώρα όσον αφορά το κλασικό κόσμο που λες ότι είχαμε μέχρι τώρα, αυτό είναι η ιδέα που είχε ο κόσμος. Οπότε γι' αυτό θεώρησα ότι πρέπει να κάνω ένα brand που να φανεί, να συνδεθεί με ένα πρόσωπο, γιατί όσο πιο προσωπικό είναι ένα brand, τόσο πιο πολύ μπορείς να δεθείς με αυτό, να το ακολουθήσεις, να το αγαπήσεις κτλ. Και αυτό ένιωσα ότι πρέπει να πω ότι, ξέρετε, δεν είμαστε ή για τα πολύ ακριβά ή για τα πολύ κλασικά ή για τις μάρκες που ξέρουν ότι έχουμε. Είμαστε για όλα. Είμαστε για όλα και για όλους. Σωστά. Θεωρείς ότι στο κόσμο μα κυριαρχούν οι τάσεις σήμερα ή είναι πιο πολύ προσωπική υπόθεση? Ο κόσμος δηλαδή επιλέγει στην αξία ενός κλασικού σχεδίου ή τολμάει να δημιουργήσει από την αρχή και το δικό του κόσμημα με τον κατάλληλο άνθρωπο που θα τον εμπνεύσει και θα του δώσει και μια ιδέα ότι ξέρεις τι, μήπως να πάμε σε μια πιο έντονη πέτρα ή μήπως να αλλάξουμε λίγο το σχέδιο μαζί. Τι πιστεύεις? Θα υπάρχουν και τα δύο. Η άποψή μου είναι ότι για την πρώτη ερώτηση που μου κάνεις, για την τάση. Η μόδα είναι κάτι πολύ έντονο, κάτι που το ακολουθεί ο κόσμος και κάτι που το εμπιστεύεται ο κόσμος. Τα περιοδικά τα εμπιστεύεται ο κόσμος. Τις γυναίκες που μιλάνε για τα περιοδικά τις εμπιστεύεται ο κόσμος. Εγώ προσωπικά τώρα δεν είμαι. Μερικές φορές, ας πούμε, θέλω να φοράω κάτι που δεν είναι της μόδας. Γιατί θέλω και να γίνει της μόδας ή και να δω αν μπορεί να γίνει της μόδας ή και να δοκιμάσω κάτι καινούριο. Και θέλω λίγο να είμαι διαφορετική, επειδή είναι και η δουλειά μου, δεν μπορώ να φοράω, ας πούμε, ό,τι φοράει ο κάθε άνθρωπος. Θέλω να φοράω λίγο ένα πράγμα άλλο. Δηλαδή, π.χ. η μόδα όλη ήταν χρυσά φέτος. Όλα τα χρυσά, όλα τα έντονα, τα αλυσίδες. Όλα που φοράω είναι λευκά, εκτός από τη Βέρα μου. Ναι. Αυτή τη στιγμή. Γιατί έπαθα ένα. Τα είδα παντού και λέω, τώρα θα φοράω τα λευκά. Ναι. Τώρα οι γυναίκες έρχονται, επηρεάζονται πάρα πολύ. Και αν κουμπώσουν με το σωστό πολιτή και όλο στο μαγαζί, επηρεάζονται πάρα πολύ από την άποψή του. Και εννοείται ότι είμαστε εκεί να καθοδηγήσουμε οποιοδήποτε χρειάζεται και θέλει και επιθυμεί την καθοδήγηση. Είναι άλλοι που είναι, ξέρουν ακριβώς τι θέλουν και είναι, ας πούμε, πιο αποφασισμένοι. Να υπάρχει και συναισθηματικό δέσιμο με τα κοσμήματα? Για μένα μόνο. Για μένα προσωπικά. Αλλά εγώ, επειδή έχω μεγαλώσει έναν κόσμο με κοσμήματα, είμαι λίγο. Ξέρεις, τη μία μέρα μαζί σε αυτό, την άλλη μέρα μαζί σε αυτό, πρέπει να επιλέγω πράγματα που θα είναι για μένα, για προσωπικά για μένα, που έχουν νόημα. Ό,τι φορά αυτή τη στιγμή έχει κάποιο νόημα. Σημαίνει κάτι. Το αγαπημένο σου? Το αγαπημένο μου φοράω. Η Βέρα μου. Γι' αυτό που συμβολίζει. Και είναι το κολλιέ που φοράω, που είναι ένα κολλιέ με δύο κολλιές και ένα σταυρό, που είναι ροζ πριγιάν και γαλάζιο πριγιάν και ένας κομμένος σταυρός από πριγιάν. Και πάλι είναι για αυτό που συμβολίζει. Είναι το δώρο που μου έκανε ο πατέρας μου όταν κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου εγώ. Αυτός μπορεί να το ακούσει και να γελάσει. Κάπως με αποδέχτηκε στην εταιρεία, ας πούμε. Και
κάπως ήταν το πρώτο δώρο που σου έκανε. Ήτανε, το ζήτησε για πλάκα, ας πούμε, το ζήτησα κάπως αστεία. Μεταξύ σοβαρού και αστείου. Και ήμασταν σε επαγγελματικό ταξίδι και εν τέλει το προχώρησε και μου το έδωσε και ήταν πολύ σημαντικό κίνηση για μένα. Και μετά είναι ένα σταυρός που μου χαρίσανε όταν ραβανιάστηκα ένα πολύ αγαπημένο μου ζευγάρι. Και μετά είναι η μπλε κατία που μου χάρισε αποτέλεσμα όταν ραβανιάστηκα. Οπότε είναι πολύ κοντά στην καρδιά μου, οι καρδιές αυτές. Όπως ξέρεις, επηρεάστηκε όλος η καθημερινότητά μας και ο κόσμος της μόδας από την υγειονομική κρίση που περάσαμε και ακόμα περνάμε. Πώς επηρεάσε αυτό? Στη μόδα οι μεταβολές ήταν ακραίες από το ότι οι εβδομάδες μόδας μετατοπίστηκαν σε ψηφιακό περιβάλλον μέχρι το ότι αναγκαστήκαμε να μείνουμε εκτός από τα ταξίδια που είχαμε συνηθίσει να κάνουμε. Ο χώρος του κοσμήματος επηρεάστηκε και πώς εσύ θέλεις επηρεάστηκε, σε τι βαθμό? Κοίτα, στην αρχή όλο αυτό που ζήσαμε, δεν ξέρω. Εγώ πέρασα διάφορες φάσεις στο lockdown. Είχα τις φάσεις που ξυπνούσα και ήθελα να δίνομαι σαν να έχω μια κανονική μέρα. Υπήρχαν φάσεις που έβαζα τη φόρμα μου. Αλλά οπότε θεωρώ ότι κάποια στιγμή όλοι πέρασαμε τη φάση του να φτιαχνόμαστε μέσα στα σπίτια μας. Και ειδικά με Zoom calls, με meetings, με όλες οι κάμερες εδώ, είχα πολύ feedback για τα σκουλαρί και τα τιτάνια ότι τα φοράγανε γιατί γράφανε πολύ ωραία στην κάμερα σε digital meetings. Επίσης, διαβάζοντας, όταν ήμασταν στο lockdown, εγώ δεν άντεχα το επαγγελματικό μου, λίγο με είχε σε μια ταραχή, οπότε έκανα αυτό το φίλτρο που δοκιμάζεις τα κοσμήματα. Και άλλα. Τις βεντάλες που είναι μετάλλες και μετά και έκανα και ένα δεύτερο φίλτρο, αλλά τέλος πάντων αυτό που θέλω να πω είναι ότι από το φίλτρο που ήταν κάτι digital και κάτι που επέτρεπε να υπάρχει ακόμα το όνειρο του θα αγοράσω ένα κόσμο ή να δω πώς μου πάει, χωρίς να έρθω σε επαφή με κόσμο. Ήταν πολύ ενδιαφέρον και ήταν και πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς αντιδράγανε πολλοί άντρες στο γεγονός ότι έλεγα ότι έχω φτιάξει ένα φίλτρο. Γιατί έχω κάνει coding για να φτιάξω ένα φίλτρο. Ήταν σαν να τους λέω ότι. Δηλαδή, τι σχολιάζεις. Εσύ πώς ξέρεις να κάνεις το. Πώς κάνεις coding. Τι απαντούσες. Το master μου είναι σε digital, architecture and digital media, οπότε έμαθα εκεί λίγο coding και απαντούσα φυσιολογικά, δηλαδή τι εννοείς έλεγα. Δεν μπορώ να το κάνω. Ναι, δηλαδή τι είναι αυτό που μου λες. Και ήταν αυτό που λες ότι ένας εύκολος τρόπος να δεις τι σου πάει. Ναι, και ήταν πολύ, πώς βλέπεις την ταινία με τη λάμπα στιγμή, όταν σκέφτηκα μήπως υπάρχει ένα φίλτρο, γιατί ήταν όλοι με τα φίλτρα στο Instagram και bla bla. Και λέω, μήπως υπάρχει ένας τρόπος να δοκιμάσεις τη σκουλαρή και digital και δεν είχε γίνει ξανά και έλεγα δεν θα έχει γίνει γιατί δεν θα μπορεί να γίνει, όχι επειδή δεν το έχει σκεφτεί κανείς, δεν μπορεί να το σκέφτηκα εγώ να το κάνω. Αλλά μετά, ξέρεις, αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο να μείνει το όνομα το δικό μου, της οικογένειάς μας, του καταστήματος να μείνει στα αυτιά σου. Και να συνδεθεί δηλαδή και με ένα νεότερο κοινό, με την νεότερη γενιά. Ναι, απλά μας θυμήθηκαν κατευθείαν, δηλαδή όταν ανοίξα τα μαγαζιά, επειδή το φίλτρο που έκανα είχε 170.000 impressions. Ήμουνα σε σοκ όταν το είδα. Οπότε, κάπως προσπάθησα να κρατήσω ζωντανή τη μνήμη, γιατί πρέπει πάντα να θυμίζεις εκεί, γιατί μπορεί να έρθει κάποιος άλλος δίπλα σου, παραδίπλα σου, να κάνει κάτι άλλο και πρέπει πάντα κάπως να θυμίζεις ότι υπάρχει. Σκέφτησες να το εξελίξεις, δηλαδή το κρατήσω άρεσε από το παιχνίδι που έκανες με την τεχνολογία, που συνδύασες τεχνολογία και κόσμημα. Ναι, είναι κάτι που δεν θα το σταματήσω ποτέ, γιατί θεωρώ ότι έτσι όπως κυλάνε τα γεγονότα στη ζωή μας και σε αυτόν τον κόσμο, πρέπει να είσαι up to it όλη την ώρα. Πρέπει να το ακολουθείς, πρέπει να βρίσκεις καινούριους τρόπους, να ανανεώνεσαι. Και η τεχνολογία είναι ένα πολύ βασικό εργαλείο, ας πούμε, για να το κάνεις. Στο σχεδιασμό ενός κοσμήματος, πώς επηρεάζει η τεχνολογία, πώς μπορείς να εντάξεις. Εκεί, λοιπόν, κοίτα, εκεί είμαι λίγο πιο παραδοσιακή. Α, δηλαδή, πολύ σπάνια θα ανοίξω κομπιούτερ για να κάνω σχέδιο. Θα το κάνω στο χέρι, με σκίτσο ή θα το κάνω με πυλό ή με πλαστελίνη. Θα πάρω τις πέτρες και θα τις στήσω και θα πω στον άνθρωπο που τα φτιάχνω ότι θέλω αυτό και εκείνο. Δηλαδή, αλλά μπορεί να μου έχει βγει και σαν αντίδραση από τις ατελείωτες ώρες μπροστά στα κομπιούτερ στην αρχιτεκτονική. Αλλά μ' αρέσει το μολύβι, μ' αρέσει το να το νιώθω. Προσπαθώ να έχω
μια καλή ισορροπία μεταξύ του να χρησιμοποιώ την τεχνολογία, αλλά να μην χάνω και το πιο παραδοσιακό στοιχείο. Που είναι και αυτό που βασικά προσπαθούμε να κάνουμε και στο Γκέσερ. Ναι, ναι. Να είμαστε επίκαιροι και να κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να είμαστε στο σήμερα, αλλά να μην χάνει και αυτό το παλιό παραδοσιακό που κάνει έτσι πιο βαρύ και δυναμικό. Στη δική σου σειρά την προσωπική, την AK Forgesaris, σωστά. Τι τεχνοτροπίες έχεις εντάξει στο σχεδιασμό κοσμημάτων? Το AK Forgesaris απευθύνεται σε μια συλλογή η οποία είναι λίγο πιο high-end από την Metallica ή την After Party, αυτές που είναι λίγο πιο statement. Είναι, ας πούμε, τα σκουλαρίκια που φοράω, είναι τα κολιέ που φοράω που είναι κομμένα διαμάντια. Δηλαδή, αυτό είναι μια τεχνολογία, ας πούμε, που είναι μοναδική και που έχει πολύ απήχηση αυτό το καιρό, που είναι ένα ολόκληρο διαμάντι που το κόβεις σε σχήματα που θέλεις. Δηλαδή, μπορείς να γράψεις το όνομά σου καθαρά από διαμάντια. Να κόβεις το περίγραμμα και μένει κανονικά όλο το όνομα. Εγώ προσωπικά έχω νούμερα. Παίρνει τελείωτες όνες αυτό, φαντάζομαι, ένα σχεδιαστή. Παίρνει. Αλλά η τεχνολογία παίζει πολύ, δεν θα σας πω τα μυστικά μου, αλλά η τεχνολογία παίζει πολύ βασικό ρόλο σε όλο αυτό το, για να δημιουργήσει κάτι τέτοιο. Ποιες είναι οι προβλέψεις σου για το κόσμο, δηλαδή ποιες τάσεις θεωρείς ότι θα κυριαρχήσουν? Νομίζω πάρα πολλοί από τους σχεδιαστές προσπαθούν να βρουν καινούργια υλικά και να εισάγουν ένα καινούργιο twist στη μόδα του κοσμήματος. Αλλά νομίζω τίποτα δεν είναι ένα διαμάντι στο τέλος ή ένα χρυσό. Ο αγαπημένος πολύτιμος λίθος. Ναι. Είναι ο αγαπημένος πολύτιμος λίθος σίγουρα. Αλλά νομίζω ότι πάντα θα υπάρχει η ζήτηση για τα πράγματα που κρατάνε μια ζωή. Το χρυσό, το διαμάντι κτλ. Τώρα εννοείται ότι θα παρεμβάλλουν και τα πιο fashion, τα πιο έντονα, καινούργια υλικά. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι κάποια στιγμή το χρυσό πάλι θα ησυχάσει λίγο και θα ξαναρχίσουν τα λευκόχρυσα και τα ροζ λίγο ξανά. Υπάρχει κάποιο υλικό το οποίο εσύ το αντιμετωπίζεις ως πρόκληση και θα ήθελες να ασχοληθείς με αυτό στο μέλλον ή προσπαθείς ήδη να πειραματιστείς μαζί του? Το τιτάνιο ήταν αρκετά πειραματικό και αρκετά δύσκολο, γιατί είναι ένα μέταλλο πολύ σκληρό και θέλει άλλους τεχνίτες από τους τεχνίτες χρυσού, άλλα μηχανήματα από τα μηχανήματα του χρυσού. Οπότε η πρόκλησή μου είναι πιο πολύ στο σχεδιασμό παρά στο υλικό αυτή τη στιγμή. Η πρόκλησή μου είναι να θες εσύ και η κάθε γυναίκα που ενδιαφέρει τη μόδα ένα άλλο σκλωρίκι εκτός από τη βεντάλια. Εκτός από την γκέισα. Θέλω ένα σχέδιο να γίνει πιο δυνατό από αυτό. Είναι εύκολο για έναν οίκο κοσμημάτων να είναι βιώσιμος? Ναι, κοίτα, τα πολύ πολύ fashion brand, fashion jewelry brands που χρησιμοποιούν πλαστικό και χτίνι και όλα αυτά είναι πολύ πιο δύσκολο να είναι sustainable, αλλά γενικά είναι ακόμα, δυστυχώς, και το λέω με πολύ πόνο στην καρδιά, είναι ακόμα λίγο unclear το τι είναι, δεν είναι πολύ ξεκάθαρο το τι είναι βιώσιμο και τι όχι ακόμα. Σίγουρα πιστεύω ότι μπορεί να καλυτερεύσει και ελπίζω ότι θα καλυτερεύσει. Αλλά εγώ προσπαθώ, ειδικά τώρα με ρωτάς και τυχαίνει και είδα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο του David Attenborough, το καινούριο ντοκιμαντέρ και έκλαιγα. Είμαι έγκυος, περιμένω ένα κορίτσι που θέλω να ζω σε έναν κόσμο που ο χώρος που ας πούμε ο πλανήτης που είναι το σπίτι της να είναι καθαρός, να μπορεί να της δώσει τη ζωή. Ποια θα είναι η επόμενη σελίδα στην προσωπική σου σειρά και ετοιμάζεις? Κοίτα, μόλις έφτιαξα αυτά που φοράς, που είχαμε μιλήσει και για αυτά στην συνέντευξη στο Μαρκέρ. Ναι. Και τώρα περιμένω να δω ποια θα είναι η επόμενη μου έμπνευση. Λίγο κάπως πρέπει για λίγο καιρό να μην δουλεύω πάρα πολύ λόγω του ότι περιμένω ένα μωρό, αλλά πιστεύω ότι θα μου φέρει μεγαλύτερη έμπνευση από οτιδήποτε άλλο αυτό. Οπότε το περιμένω να μου έρθει όταν συμβεί. Τι σε εμπνέει περισσότερο?
τι με πνέει περισσότερο, τα πάντα. Δεν έχω. Είναι μια ερώτηση που με δυσκολεύει πάντα. Λέω πάντα. Και μου αρέσει να την κάνω. Λέω πάντα πάρα πολλές ρομαντικές ασυναρτησίες, αλλά με πνέουν οι αγαπημένοι μου άνθρωποι, το πώς πέφτει ένα φως κάπου, ένα υλικό από μόνο του, μια μουσική, ένας πίνακας, όλα αυτά. Δεν θα σου πω ότι κάθομαι και παρακολουθώ τη φύση, ας πούμε, και θα... Είναι η ζωή, με εμπνέει η ζωή μου. Η καθημερινότητά μου, με εμπνέει. Αναστασία, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα και για την όμορφη κουβέντα μας. Εγώ ευχαριστώ τον Μαρί Κλέρ που με δέχτηκε σε αυτή την ομιλία και που δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες να βγάλουν αυτό που έχουν μέσα τους.